Στη Θράκη θεωρούσαν αθάνατο το σκληρό και ανθεκτικό ξύλο της ακρανιάς. Με τα χτυπήματα επιθυμούσαν να μεταδώσουν τη δύναμη του δέντρου στους ανθρώπους. Γι' αυτό οι καλαντάριδες χτυπούσαν τις πόρτες των σπιτιών με βέργες ξουριάς ακρανιάς. Και το πρωί της πρωτοχρονιάς πολλές μητέρες χτυπούσαν απαλά 3 φορές την πλάτη των παιδιών τους με το θαυματουργό αυτό ξύλο, λέγοντας την ευχή «Σούρμπα, σούρμπα, γερό κορμί, γερό κορμί, γερό σταυρί, σαν ασήμι, σαν κρανιά, ολγυρίμ, ολγυρίμ, καλό καρδίμ». Σούρμπα, σούρμπα, γερό κορμί, γερό κορμί, γερό σταυρί, σαν ασήμι, σαν κρανιά, ουλγυρίμ, ουλγυρίμ, καλό καρδίμ. Πολλές είναι οι ευχές και τα πενέματα που λέμε μετά τα κάλαντα σε διάφορα πρόσωπα, όπως στο παλικάρι, στον οικοκύρη, στην κυρά, στην αραβωνιασμένη, στους κτηνοτρόφους, στους γεωργούς και στους ξενιτεμένους. Ακολουθούν ευχές και πενέματα της Θράκης. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να σας ευχηθούμε. Ως άστρα από τον ουρανό και φύλλα από τα δέντρα, τόσα καλά να σας δώσει ο Θεός και εγώ που τραγουδούμε. Χέρι να μη σας πουνάει και φάει να μη σας πουνάει, ουδάρι να μη σας πουνάει, καρδιά να μη σας πουνάει. Πείτε παλικάρια μου αμήν. Στη Λίμνο, οι νοικοκυρές δίνουν στα παιδιά που λένε τα κάλαντα λουκούμια με καρύδια και σταφίδες. Στην Αμοργό, ποδαρικό κάνει ο νοικοκύρης κάθε σπιτιού σπάζοντας ένα ρόδι. Στη Σιτία, βάζουν μια πέτρα στη μέση του σπιτιού, κάθονται γύρω της και λένε ευχές. Στην Κάρπαθο, το ποδαρικό γίνεται από άσπρο σκύλο, που τον ταΐζουν μπακλαδά. Στη Σκύρο, οι νοικοκυρές φτιάχνουν τη βοδόκλαρα, δηλαδή μια πίτα για τα βόδια. Στην Αγιάζο της Λέσβου, σφινώνουν ένα κούτσουρο στην καπνοδόχο, σαν σκαλοπάτι, για να μπει από εκεί ο Άγιος Βασίλειος. Στα χωριά της Μακεδονίας ανάβουν το βράδυ της παραμονής φωτιές. Στην Ήπειρο καίνε χριστόξυλα και πουρνάει αγιαγούρι. Στην Αίγινα τα κορίτσια βάζουν κάτω από το μαξιλάρι τους τα ποχτενίδια τους, ένα χτένι και ένα καθρεφτάκι, για να δουν στον ύπνο τους ποιον θα πετύχει. Ο λαός πιστεύει ότι κάθε καλή αρχή φέρνει και καλό τέλος. Θέλει και προσπαθεί όλα να αρχίσουν καλά, ευνοϊκά, ευίωνα. Γι' αυτό ακριβώς δίνει μεγάλη σημασία στο ποιος θα μπει πρώτος στο σπίτι του την πρωτοχρονιά, ποιος θα κάνει δηλαδή καλό ποδαρικό. Σε μερικούς τόπους, προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλοχρονιά, το ποδαρικό το κάνει ο ίδιος ο νοικοκύρης ή ο πρωτότοκος γιος ή ένα τυχερό παιδί. Η είσοδος του μάλιστα συνοδεύεται με ορισμένες πράξεις ή με ευχές. Καλησπέρα. Ήταν να σας πω ορισμένες ευχές και για όλους εσάς και πρώτησω για το Δήμαρχο. Για χαρά, καλή καρδιά, καλή χρονιά. Σίδερο επάνω, σίδερο κάτω. Όπως είναι γερό το σίδερο, έτσι να είναι ο γερός ο Δήμαρχός μας και οι συμπολίτες μας. Καλώς ήρθατε. Δικιά μου την ευχή. Σίδερο πάνω, σίδερο κάτω, να είναι γερός ο Δήμαρχός μας, ο πρόεδρος των καπί μας, η δασκάλα του χορού μας που έχει τη γιορτή σήμερα και ο δάσκαλός μας, ο κύριος Ηλίας ο Γιουρούπος. Ευχαριστώ.
όπως η Ελιά κρατάει τα φύλλα της όλο τον χρόνο, έτσι και η Εκκλησία μας πρέπει να κρατάει κοντά της όλους τους χριστιανούς. Καλησπέρα. Όπως το Ρόδι είναι γεμάτο με σπόρους, έτσι και η καρδιά μας να είναι γεμάτη από αγάπη και καλοσύνη για όλο τον κόσμο. Όπως τρέχει το νερό, έτσι να τρέχει το καλό. Στο Δήμο και στους Δημότες μας. Χρόνια πολλά. Όσο γλυκό είναι το μέλι, τόσο να είναι οι καρδιές μας και το στόμα μας. Βλέπετε όλοι ότι με το σίδερο ευχόμαστε και λέμε να είστε σιδερένοι. Χρόνια πολλά σε εσάς, στις οικογένειες, σε όλη την περιοχή μας και να μην και κανένα σίδερο, να μην τα πουλήσουν όλα. Όπως δεν λυγίζει το σίδερο, έτσι να μην λυγίσει και η πατρίδα μας στη φοβερή δοκιμασία που περνάει. Το καστέρι της Βηθλεέμ οδήγησε τους μάγους. Έτσι, η αγάπη του Χριστού μας να οδηγήσει όλους εμάς και να μας εμψυχώσει στις δύσκολες τούτες μέρες που περνάμε. Καλή δύναμη σε όλους.